Καταρχήν, έχουμε ξεκαθαρίσει με πράξεις ότι δεν αποδεχόμαστε να υπάρχει πουθενά κανένα άβατο ανομίας και εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Κάθε τέτοιο άβατο, όπου και αν έχει παραμείνει ακόμη στη χώρα, διαλύεται μέσα από οργανωμένη δράση της αστυνομίας και οι χώροι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, αποδίδονται ξανά στην κοινωνία, στους πολίτες και σε αυτούς που πρέπει. Εν προκειμένου, στην Πολυτεχνιούπολη χθες, η κρατική ασφάλεια, ύστερα από δουλειά αστυνομικών υπηρεσιών, στις οποίες αστυνομικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται και οι ομάδες προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η ΟΠΗ, η λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία περιπολεί κανονικά δουλεύει, σε 24ωρη βάση στον περιβάλλοντα χώρο και της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνιούπολης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ύστερα λοιπόν από πληροφορίες και από στοιχεία που υπήρξαν, υπήρξε αστυνομική επιχείρηση στην οποία και τι δεν βρέθηκε. Μιλάμε τώρα για μέσα σε χώρο του Πολυτεχνείου και συγκεκριμένα στην αποθήκη του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόλ Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου. Εκεί μέσα βρεθήκανε πουκολίγες Μολότοφ, βόμβες Μολότοφ με μεγάλη ποσότητα εύκου υλικού, διάφοροι αυτοσχέδιοι εμπριστικοί εκρητικοί μηχανισμοί, στυλιάρια, οπλοστάσιο. Κανονικά. Οπλοστάσιο κανονικό. Ήταν ενόψει του Πολυτεχνείου αυτό ή κάτι άλλο, τι θυμάται? Και να τονίσω κάτι ακόμα, κύριε Οικονόμου, ότι χθες συνελήφθη και άλλος ένας από την εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί κατά την επιχείρηση της αστυνομίας στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου πριν από, στη φοιτητική εστία, με συγχωρείτε, στη φοιτητική εστία πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό που σας έδωσα ο Δημήτρης, γιατί έχει σημασία να δούμε αν προετοιμάζεται κάτι με αλφαγιώτα ενόψη Πολυτεχνείου. Εμείς ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Εθνική Αστυνομία, έχουμε στενή συνεργασία με τις Βρετανικές Αρχές, με την Βρετανική Αρχή του Πολυτεχνείου. Ο εορτασμός του Πολυτεχνείου θέλουμε να είναι, εννοείται, ειρηνικός, να υπάρξει η συμμετοχή των πολιτών, να αναστοχαστούμε όλοι πάνω σε εκείνα τα γεγονότα, να περάσουν τα μηνύματα που πρέπει στα νέα παιδιά που πρέπει να μάθουν την αληθινή ιστορία της δημοκρατίας μας και το πώς έπεσε η Χούντα και η δικτατορία και ποια ήταν η συμβολή τότε των ανθρώπων που αγωνίστηκαν. Αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να υπάρξουν ταραχές και επεισόδια που υπήρχαν άλλα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια, όπως βλέπετε, η κατάσταση είναι ήσυχη. Όσοι σκέφτονται να αξιοποιήσουν τέτοιου είδους γεγονότα που αφορούν όλο τον ελληνικό λαό και την ιστορία της δημοκρατίας μας, να το ξεχάσουν. Η ελληνική αστυνομία είναι εδώ και κάνει σωστά τη δουλειά της.